Κύριε Κοκονά, να σας καλωσορίσουμε καταρχήν εδώ στην συζήτησή μας. Πρώτη του μήνα, ανοίξανε σήμερα και τα γυμνάσια και τα λύκεια διαζώσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας κατ' επέκταση, ή της Χαλκιδικής που έχουν ξεκινήσει πλέον και τα μέτρα ως κόκκινη περιοχή. Να σταθούμε λίγο στην εμπειρία που έρχεται. Είσαστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας. Καταρχήν, όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί υπάρχει ήδη εμπειρία όλο αυτό το διάστημα, το τελευταίο που είναι ανοιχτά τα σχολεία. Πώς έχει ξεκινήσει, πώς έχει εφαρμοστεί, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε. Σήμερα είχαμε και κινητοποίηση στο λεγόμενο Τενεκεδένιο της Τούμπας, Δημοτικό Σχολείο. Ξεκίνησα τα δημοτικά στην κυριολεξία το Υπουργείο Παιδείας μόνο απλά να ανακοινώνει μια ημερομηνία πριν από τρεις εβδομάδες για το πότε θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Χωρίς πραγματικά να ακούσει όλες τις φωνές της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονιών, εκπαιδευτικών, ακόμα και μαθητών, που ζητούσαν λιγότερα παιδιά μες στην τάξη, που ζητούσαν εμπλό προσωπικό στην καθαριότητα, που ζητούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες και της παράλληλης στήριξης και της υποδοχής των μαθητών, χωρίς να ικανοποιήσει τίποτα από όλα αυτά, ανακοίνωσε πριν από τρεις εβδομάδες να ανοίξουν τα δημοτικά και είδαμε από την πρώτη μέρα και ώρα λειτουργίας των δημοτικών τμήματα να κλείνουν, όπως πολύ χαρακτηριστικά εδώ στην περιοχή μας στην Ευκαρπία, στην περιοχή της Ευκαρπίας, και ταυτόχρονα δεν εξασφάλισε αυτό που ζητούσαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ότι αν τυχόν κλείνει ένα τμήμα πρέπει οι μαθητές να ελέγχονται για την κατάσταση της υγείας τους, ώστε να μειώνεται η αγωνία του γονιού που μαθαίνει ότι κλείνει ένα τμήμα, αλλά δεν ξέρει ποια είναι η κατάσταση και αν είναι θετικός ή αρνητικός ο μαθητής και πώς θα επιστρέψει στο σπίτι και πόσο απομονωμένος χρειάζεται να είναι. Υπάρχει ήδη εμπειρία πριν από τα Χριστούγεννα, πριν τις γιορτές, που αυτά τα αντιμετώπισατε. Θα αντιμετωπίσετε κατά κόρον. Υποτίθεται ότι τώρα ήρθε η κυβέρνηση αυτό να τα λύσει. Έκλειναν τμήματα και αναγκαζόταν οι γονείς να πάνε από μόνοι τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη ώστε να κάνουν ένα τεστ για να δουν ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού. Γιατί και στο δεύτερο κύμα της πανδημίας είχαμε πάρα πολλά τμήματα, γι' αυτό φτάσαμε και τελικά να κλείσουμε τα σχολεία. Και στο τρίτο κύμα τώρα, από τις πρώτες μέρες λειτουργίας, είχαμε αρκετά τμήματα σχολείων που έκλεισαν. Περίπου σε 24 σχολεία πανελλαδικά είχαμε κλειστά τμήματα που αυτά όλα πολλαπλασιάζονται. Δεν είναι ένα στατικό νούμερο. Συνέχεια προστίθονται και πλέον τμήματα που βρίσκονται μαθητές ή εκπαιδευτικοί που νοσούν και πρέπει κάθε τμήμα ξεχωριστά να κλείσει. Δυστυχώς, ούτε σε αυτό, ούτε καν, δηλαδή, στο να ησυχάσει σε εισαγωγικά τους γονείς από ένα τμήμα που κλείνει και ταυτόχρονα να τους εξασφαλίσει και την εκπαίδευση μέσα από εκεί. Γιατί έχουμε και τέτοια ζητήματα. Ότι κλείνει ένα τμήμα και δεν εξασφαλίζεται πια την εκπαίδευση για τις 14 μέρες για αυτό το σχολείο, για αυτό το τμήμα που θα κλείσει. Και επίσης είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες από μαθητές που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να επιστρέψουν στη διαζώση εκπαίδευση, κυρίως στα δημοτικά, γιατί ανήκουν σε επαρκείς ομάδες, γιατί έχουν επαρκείς ομάδες γονείς μέσα στο σπίτι, που σε αυτούς δεν έγινε καμία προσπάθεια για να εφαρμοστεί αυτή την εκπαίδευση τώρα που είναι ανοιχτά τα σχολεία. Έγινε μια προσπάθεια όσο γινόταν η εκπαίδευση σε όλα τα δημοτικά. Τώρα που είναι τυπικά ανοιχτά τα σχολεία, αυτοί οι μαθητές είναι στο έλεος της ατομικής ευθύνης του κάθε γονιού για το πώς θα εξασφαλίσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Και είναι αρκετές οι περιπτώσεις αυτές. Και εμείς και σε επικοινωνία που είχαμε και με την Περιφερειακή Διεύθυνση μας είπε ότι θα υπάρχει ένας σχεδιασμός, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Mm-hmm. Και αυτό είναι πραγματικά δείχνει ότι η κυβέρνηση στην ουσία, δεν και το Υπουργείο Παιδείας, δεν έχει σκοπό να εξασφαλίσει η εκπαιδευτική διαδικασία. Θέλει και αυτή η χρονιά να πάει χαμένη, να είναι μια χαμένη χρονιά, και αυτό φαίνεται και από τις αποφάσεις που παίρνει, που δεν συνοδεύονται και με μια, πώς το λένε, μια κάλυψη των κενών που έχουν δημιουργηθεί
από την τηλεκπαίδευση που έγινε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, σχεδόν τρεις μήνες, και που και η εκπαιδευτική και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας ξέρει ότι προφανώς δεν γίνεται μάθημα τέτοιο που να ετοιμάσει τα παιδιά και για την επόμενη μέρα και για την επόμενη χρονιά, και μας δημιουργεί τεράστιο προβληματισμό γιατί το Υπουργείο δεν ανακοινώνει μια σειρά από μέτρα για την κάλυψη των κενών. Και ερχόμαστε να ανοίγουμε τα σχολεία χωρίς οι μαθητές να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη μόρφωση για να περάσουν στην επόμενη χρονιά, και έρχονται να επιβάλλουν στους εκπαιδευτικούς να βάλουν βαθμούς σε μαθητές που μπορεί κάποιος να έμπαινε από το τηλέφωνο, το κινητό, ή μπορεί κάποιος να έκανε προσπάθειες ακόμα και με φωτογραφίες να πάρει μαθήματα. Και το Υπουργείο ζητάει εδώ τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τους μαθητές. Και από την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία να τους βάλουν διαγωνίσματα και να αρχίσουν να ελέγχουν για να μπορέσουν να έχουν μια αξιολόγηση. Το ζητούμενο στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία προφανώς δεν είναι μια αξιολόγηση. Το ζητούμενο είναι η εκπαιδευτική διαδικασία από μόνη της. Και όσο αυτή δεν γίνεται ενιαία και ισότιμα για όλους, αρχίζουν να δημιουργούνται και οι τεράστιες ανισότητες. Και αυτές τις ανισότητες τις είδαμε και στην πρωτοβάθμια, αλλά αρχίζουμε και τις βλέπουμε και από την πρώτη μέρα λειτουργίας και στην τετραβάθμια εκπαίδευση. Ανοίξαν σήμερα τα γυμνάσια και τα λύκεια. Και σε επισκέψεις που είχαμε χαρακτηριστικά, είδαμε ότι υπάρχουν ακόμα κενά εκπαιδευτικών σε λύκεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο επάλευό μου δεν έχουν χημικό. Σε μάθημα που οι μαθητές θα τους καλέσουμε να διαγωνιστούν για να μπουν στην τετραβάθμια εκπαίδευση. Άρα, πώς θα γίνει αυτό? Άρα, εδώ καταραίει και αυτό που έλεγε το Υπουργείο, ότι δεν είναι εφικτά όλα αυτά που ζητάνε οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, τέλος πάντων, να αραιώσουμε τα τμήματα, να πάρουμε, να βρούμε περισσότερους χώρους κτλ. Αλλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε, τα κάνουμε. Κάνουμε προσλήψεις εκπαιδευτικών. Μα εδώ καταραίει και αυτό. Και δεν είναι μόνο στο επαγγελματικό μου, είναι χαρακτηριστικό σε αρκετά σχολεία που μαζεύουμε την εικόνα και την επόμενη. Το επόμενο διάστημα θα βγάλουμε και ανακοίνωση αναλυτικά για τα ποια σχολεία δεν έχουν ακόμα εκπαιδευτικούς. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι σε σχολείο του Κορδελιού μέχρι μπροστά δεν είχε αγγλικό. Λες και δεν έχουμε, ας πούμε, εκπαιδευτικούς αγγλικών να τους προσλάβουμε να μπουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και παρακολουθούμε, λοιπόν, το Υπουργείο να ανακοινώνει το άνοιγμα, όπως λέγαμε, της δευτεροβάθμιας, χωρίς αυτό να συνοδεύεται με τίποτα άλλο. Και μιλάμε τώρα ότι η πρωτοβουλία που έπαιρναν κάποιοι εκπαιδευτικοί στο Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, να ανοίγουν τα παράθυρα για να ερίζεται ο χώρος και το ανακοίνωσε σαν ένα μέτρο, ας πούμε, που θα είναι η λύση σε όλα τα προβλήματά μας. Για αν υπάρχουν την παράθυρα στη σχολεία. Σήμερα, ναι. Έρχεται να επιβεβαιώσει ότι πραγματικά το Υπουργείο και δεν έχει αίσθηση τι συμβαίνει μέσα στην τάξη, αλλά ταυτόχρονα δεν ακούει και όλους εμάς που λέμε. Αυτό που είπατε, αν υπάρχουν παράθυρα, ξέρετε ότι υπάρχουν περίπου περισσότερες από 90-95 αίθουσες που, δεν έχουν, που είναι σε υπόγεια, που φιλοξενούν τους μαθητές σε υπόγεια, που άρα δεν έχουν παράθυρα. Ή αν έχουν παράθυρα κάποια σχολεία, έχουν παράθυρα που μπορούν να ανοιχτούν μόνο σε ανάκληση, και αυτό προφανώς δεν εξασφαλίζει υγεία, υγιεινή τέλος πάντων και ανανέωση του αέρα μέσα στην αίθουσα. Σε μια αίθουσα που έχει 25-27 μαθητές, 28 με τον καθηγητή. Και αν στα δημοτικά έχει μια παράλληλη στήριξη, θα πάμε στους 29 για 20 τετραγωνικά. Και δεν συζητούμε και για τους αύλους χώρους τι γίνεται και πώς μπορούν να προαυλίζουν οι μαθητές. Ορίστε, άλλο ένα σχέδιο που πραγματικά θα μπορούσε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, όλο αυτό το διάστημα που ήταν κλειστά στα σχολεία, να κάνουν υπόστερα σε αυτούς τους υποτυπώδεις άλλους χώρους, ώστε τα παιδιά να μπορούν να πούν έξω τις βοχερές μέρες. Δηλαδή, ο καιρός χαλάει κάποια στιγμή. Το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα. Δύο εβδομάδες που ήταν αρκετά δημοτικά και έβρεχε, τα παιδιά δεν μπορούσαν να πούν, δεν είχαν άλλους χώρους να βγουν έξω. Μοιάζει, είμαστε μέσα στο χειμώνα. Και δεν είναι, ναι, προφανώς. Κοιτάξτε, η απόφαση του Υπουργείου να ανοίξει τα σχολεία
προφανώς δεν έγινε με ένα σχέδιο. Έγινε κάτω από την πίεση που υπήρχε, ίσως, πώς το λέμε, και τη δικιά μας που λέγαμε ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί εμείς θέλουμε ανοιχτά σχολεία, αλλά θέλουν και ανοιχτά σχολεία με όρους. Δηλαδή, η απάντηση στο ερώτημα αν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί μπαίνει και μια τέτοια απορία και έχετε και ένας προβληματισμός από γονείς, γιατί τα άνοιξαν και είναι επικίνδυνα κτλ. Εμείς λέμε ότι παρά τα υπαρκτά προβλήματα που υπάρχουν και πώς το λένε, τα βλέπουμε, θέλουμε να είναι ανοιχτά τα σχολεία. Αλλά αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται με όρους. Με όρους τέτοιους που θα εξασφαλίζει ασφάλεια για μας, για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς και που θα, πώς το λένε, θα καλύπτει και τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών μέσα σε μια εκπαιδευτική διαδικασία που δεν είναι μόνο η ιστορία, τα μαθηματικά, η άλγεμπρα. Είναι και η κοινωνικοποίηση, είναι η επαφή με τους φίλους, είναι το διάλειμμα, είναι η συναναστροφή. Πώς δηλώνουν και τα παιδιά και οι μαθητές όλο αυτό το διάστημα που θέλουν να αναγγείλουν το σχολείο τους. Ναι, είναι και όλοι οι μαθητές κυρίως θέλουν να γυρίσουν. Όχι, καταλαβαίνω. Ναι. Ναι, η τηλεεκπαίδευση και η εξαποστάσεως εκπαίδευση προφανώς δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διαζώσεις. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να πάρει η κυβέρνηση όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε και με το άνοιγμα που έγινε τώρα για τις δευτεροβάθμιες να εξασφαλιστεί ότι αυτό θα παραμείνει ανοιχτό. Ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό που μας λένε και οι εκπαιδευτικοί σήμερα που πήγαμε στα σχολεία ότι αργά ή γρήγορα θα κλείσουμε. Και να στοιχηματίζουν αν αυτό θα γίνει σε μια ή σε δύο ή σε τρεις εβδομάδες. Και ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο που εμείς το αρχίσαμε να το βάζουμε και τώρα πια για τις επιπτώσεις στα παιδιά που έμειναν τόσο καιρό κλεισμένα μέσα, στα παιδιά που είχαν μαθησιακές δυσκολίες, στα παιδιά που είχαν διαταραχές, στα παιδιά που ήταν στο όριο του φάσμα του αυτισμού και τι έχουν απογίνει όλα αυτά τα παιδιά που τώρα έμειναν κλεισμένα τρεις μήνες μέσα και επιστρέφουν τώρα στο σχολείο και πόσο πρέπει να συνδεθεί η ανάγκη να υπάρχει ένα κέντρο ψυχικής υγείας που θα συνδέεται με τη σχολική μονάδα, που θα έχει ένα γιατρό, που θα έχει ένα ειδικό σχολικό σύμβουλο, ένα ψυχολόγο, ένα παιδοψυχίατρο, που όχι μόνο θα κάνει την ιχνηλάτηση και την ανίχνηση των προβλημάτων, αλλά θα ιχνηλατεί και το αποτύπωμα των μαθητών που έμειναν κλεισμένα μέσα σε μια οθόνη για 13 και 14 ώρες την ημέρα. Γιατί η πρόληψη, η πρωτογενής πρόληψη, δυστυχώς από την κυβέρνηση θεωρείται κόστος και σπατάλη, αλλά στη δικιά μας άποψη είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη για να μπορέσει να καλύψει μια σειρά από προβλήματα ψυχικής υγείας που δυστυχώς έχουν οι μαθητές που έμειναν κλεισμένοι για τρεις μήνες. Γιατί δεν μιλάμε μόνο ότι κάνουν τηλεεκπαίδευση. Μιλάμε ότι οι μαθητές έμειναν μέσα στο σπίτι. Δεν μπορούσαν να βγουν. Γιατί η ανάγκη για εκπαίδευση και πολλαπλασιάστηκε και μέσα και από τις οθόνες των υπολογιστών. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και τη σημερινή κοινωνία, το σήμερα που οι μαθητές είναι και αρκετά εξοικειωμένοι μια φορά, μιλάμε για πολλαπλάσιες ώρες. Άρα στο ερώτημα σχολείο ανοιχτό ή σχολείο κλειστό, απαντάμε ότι σχολείο ανοιχτό με όλες τις προϋποθέσεις τέτοιες που θα εξασφαλίζουν ότι θα είναι ασφαλές για τα παιδιά, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς. Γιατί είναι αναντικατάσταση η διαζώση εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί στην επικοινωνία μας, ό,τι τηλέ υπάρχει σημαίνει διαμεσολάβηση, δεν είναι άμεση, δεν είναι ζωντανή επικοινωνία. Και αυτό έχει την αντανάκλασή του στην ποιότητα της επικοινωνίας. Σχολείο λοιπόν ανοιχτό πρέπει να το διεκδικήσουμε. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να επικοινωνόμαστε μόνο σε ένα σχολείο που είναι ασφαλές, σε ένα σχολείο που μπορούμε να θέλουμε και να έχουμε σήμερα. Χρειάζεται και να απαντήσουμε και σε τι σχολείο πάει να στήσει η κυβέρνηση. Γιατί βλέπουμε το Υπουργείο Παιδείας να παίρνει μια σειρά από νομοσχέδια
κυρίως για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που βάζει και μεγαλώνει τα εμπόδια στους μαθητές. Είδαμε το Υπουργείο το καλοκαίρι να φέρει ένα νομοσχέδιο που πώς το λένε, επαναφέρει την Τράπεζα Θεμάτων, επαναφέρει μια σειρά από εξετάσεις στους μαθητές, και το είδαμε και τώρα, χωρίς καμία ντροπή, έτσι να πούμε, να φέρνει ένα νομοσχέδιο που βάζει περισσότερα εμπόδια στους μαθητές για την πρόσβασή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάσεις, με όρια. Και ταυτόχρονα, να μην ακούει αυτό που είναι δίκαιο, ότι προφανώς δεν μπορείς να φέρνεις ένα νομοσχέδιο για την εισαγωγή στην δευτεροβάθμια, να μειώνεις από τη μία την ύλη και την άλλη να βάζεις επιπλέον εμπόδια στους μαθητές που θέλουν να μπουν, και τέλος πάντων να τους απομακρύνεις από την είσοδό τους και την πρόσβασή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με διάφορες προφάσεις για τις οποίες εσύ φταίς και οι πολιτικές που εφαρμόζεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί και στην ερώτημα που μπαίνει από το Υπουργείο, τι θέλετε τέλος πάντων, να μπαίνουν οι μαθητές με 2 και με 3 και με 5 στα πανεπιστήμια, η απάντηση είναι γιατί φτάνουν οι μαθητές σε αυτό το σχολείο να γράφουν 2, 3 και 5. Γιατί δεν έχεις φροντίσει να εξασφαλίσεις ενιαία μάθηση για όλους τους μαθητές. Γιατί βάζεις επιπλέον εμπόδια με την Τράπεζα Θεμάτων για να σταματήσεις την μόρφωση των μαθητών. Ένα σχολείο σαν αυτό που στείλει λοιπόν η κυβέρνηση εξοβελίζει οτιδήποτε έχει σχέση με την ενιαία μόρφωση, με την καλλιτεχνική παιδεία, είτε αφορά την άθληση, είτε αφορά και την ολόκληρη γνώση. Αυτό μάλιστα έχει και μεγαλύτερη επίπτωση, για να το λέμε και έτσι απλά, στα παιδιά που προέρχονται από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό λέμε ότι μεγαλώνονται και οι ανισότητες. Γιατί η μοναδική τους διέξοδος όλων αυτών των παιδιών είναι η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην τοπική εκπαίδευση, να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό, στη μουσική, στην καλλιτεχνική παιδεία. Και το Υπουργείο τα σταματάει όλα αυτά. Εκτός των άλλων, τίθεται και το ζήτημα της καταστολής του αυταρχισμού και της αστυνομίας στα πανεπιστήμια σε αυτή τη φάση, επιχειρείται μέσα στο νομοσχέδιο αυτό. Και επειδή το προηγούμενο διάστημα και την προηγούμενη εβδομάδα είχατε σειρά κινητοποιήσεων, συμμετείχατε μαζί και με τους φοιτητές, κατηγορηθήκατε κιόλας από την κυβέρνηση ουσιαστικά ότι διασπείρεται τον κορονοϊό με τις κινητοποιήσεις. Πάντως, είναι κατανοητό και σημασία γιατί είναι κατανοητό στον κόσμο και τουλάχιστον στους γονείς με τους οποίους μιλάμε, ότι όσες κινητοποιήσεις κάνουμε οργανωμένα και, πώς το λένε, και κάναμε αρκετές, αλήθεια είναι, γιατί από την αρχή της πανδημίας, από την άνοιξη ακόμα, ήμασταν αυτοί που είπαμε ότι δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε. Δεν θα αφήσουμε το Υπουργείο και την κυβέρνηση να λειτουργεί μόνη της. Και επειδή και από πείρα, αν θέλετε, αλλά και από μελέτη του τι θέλει να κάνει η κάθε κυβέρνηση, βλέπαμε ότι θα φέρει και νομοσχέδια που τα έκανε και τροπολογίες που θα αλλάζουν την εκπαίδευση. Ήμασταν αυτοί που διαδηλώσαμε από την πρώτη στιγμή με μέτρα, με αποστάσεις, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά φωνάζοντας, διεκδικώντας. Και πετύχαμε. Και πετύχαμε να έχουμε επιπλέον κάποιες προσλήψεις στους εργαζόμενους στην καθαριότητα, και πετύχαμε να πάρει πίσω η κυβέρνηση κάποια σειρά από μέτρα που ήθελε να φέρει στο τελευταίο νομοσχέδιο, που είχαν να κάνουν και με τους, με τα μηχανογραφικά που θα συμπλήρωναν οι μαθητές και τις δόσεις και τις λιγότερες σχολές. Αυτό το πήρε πίσω. Που είχαν να κάνουν και με πλέον κάποιες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Γι' αυτό και μπροστά και στο άνοιγμα της δευτεροβάθμιας και μπροστά και στο κάλεσμα των μαθητών, εμείς θα στηρίξουμε τους μαθητικούς αγώνες που έρχονται και είναι αυτοί οι μαθητές που διεκδικούσαν
από το Σεπτέμβριο ακόμα, ανοιχτά σχολεία. Και που συκοφαντήθηκαν από την κυβέρνηση αρχικά ότι είναι αρνητές μάσκας και που απειλήθηκαν από την κυβέρνηση ότι αν συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις θα παίρνουν απουσίες και απειλήθηκαν από την κυβέρνηση ότι αυτοί είναι που κλείνουν τα σχολεία και αμέσως μετά, λίγες εβδομάδες αργότερα, είδαμε το Υπουργείο να ανακοινώνει ότι κλείνουν τα σχολεία ενώ μέχρι τότε μας έλεγε ότι δεν κινδυνεύει κανένας στο σχολείο, είναι μια υγειονομική φούσκα, όλα είναι καλά εκεί. Και μάλιστα από τα πρώτα μέτρα που πήρε πριν ακόμα βάλει σε καραντίνα και όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό ήταν να κλείσει τα λύκεια. Δείχνοντας έτσι, σαν να παραδέχεται δηλαδή, ότι δεν πρόκειται να πάρει κανένα μέτρο. Βέβαια αυτό φαίνεται ακόμα και σήμερα. Γιατί να θυμίσουμε ότι τα ηλεκτροβάθμια εκπαίδευση δεν άνοιξε ενία παντού σε όλη τη χώρα. Σε περιοχές που είναι στο κόκκινο, δεν άνοιξε τα λύκεια. Έμειναν κλειστά. Δεν είναι ένας προβληματισμός αυτός πώς εξασφαλίζεται ισότιμη εκπαίδευση για όλους. Είναι το ίδιο ένας μαθητής που κάνει τηλεκπαίδευση και είναι ένας που κάνει έστω εξ αυτές τις συνθήκες διαζώσεις. Προφανώς όχι. Και αυτό είναι μια παραδοχή που, όπως είπαμε, της κυβέρνησης ότι πραγματικά δεν έχει κανένα σχέδιο και το μοναδικό σχέδιο που έχει είναι να ανακοινώνει μόνο ημερομηνίες και τίποτα άλλο. Το ζήσαμε και σήμερα στον Τενεκεδένιο, όπου τα παιδιά πρέπει να κάνουν μάθημα κάτω από συνθήκες που πραγματικά εξοργίζουν. Μιλάμε για να βρίσκονται σε εξέλιξη, προάβλιος χώρος να μην υπάρχει. Αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν μέσα στις γιορτές, που ήταν κλειστά τα σχολεία. Μιλάμε για ένα σχολικό συγκρότημα πραγματικά που είναι πολύ χαρακτηριστικό και της, πώς το λένε, του σφιχταγκαλιάσματος, να το πούμε έτσι, του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Υπουργείο και το πώς πάει να εφαρμόσει απόλυτα και συντεταγμένα όλες αυτές τις αποφάσεις που έχει το Υπουργείο. Και πάει σε ένα σχολείο που πραγματικά δεν έχει προάβλιο χώρο, φιλοξενεί περίπου 280 μαθητές, αν δεν κάνω λάθος, και έρχεται σε αυτόν τον προάβλιο χώρο τον ελάχιστο τον μηδενινό να βάλει και προκάτευθουσες κήπο για να φιλοξενήσουν επιπλέον μαθητές προς σχολική αγωγή. Και ταυτόχρονα δεν παίρνει κανένα μέτρο για το πώς τα παιδιά αυτά που γύρισαν σε αυτό το σχολείο, σε μια περιοχή που είναι πυκνοκατοικημένη, να εξασφαλίσει ότι η πρώτη επαφή των παιδιών με την εκπαιδευτική διαδικασία με το σχολείο δεν θα είναι ένα σιδερένιο κτίριο, μια προκάτοικη κατασκευή, αλλά θα είναι κάτι που αρμόζει τις ανάγκες και στο 2021. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έρχεται και όχι μόνο και στο Τενεκεδένιο αλλά και σε άλλα σχολεία να εφαρμόσει αυτή την εφαρμογή, την προσπάθεια που έκανε, που ξεκίνησε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί και από την Νέα Δημοκρατία για την εφαρμογή της δίχως προσχολικής αγωγής, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς κανένα σχέδιο. Κύριε Παπανά, δυστυχώς η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να βάλει τελείως απέναντι όλους τους γονείς. Γι' αυτό και εμείς καλούμε τους γονείς την Πέμπτη σε αυτή την κινητοποίηση που ξεκινάμε από τους μαθητές να είναι εκεί να στηρίξουμε τις μαθητικές κινητοποίησεις. Να στηρίξουμε την απόφαση των παιδιών να ζητήσουν τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά. Ή έστω και τώρα το Υπουργείο να πάρει μέτρα ώστε να υπάρχει αραίωση των μαθητών, λιγότεροι μαθητές μες στην τάξη. Γιατί αυτό είναι εφικτό. Αν γίνει με σχεδιασμό, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με άλλες υπηρεσίες, μπορούμε να βρούμε χώρους που έστω σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση με την πανδημία κτλ. Να φιλοξενήσουν τους μαθητές. Αλλά πρέπει να βγάλει και από την. Να βγει από τη θέση η κυβέρνηση που βάζει
την έννοια κόστος ωφέλους. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό δεν το κάνει. Όχι γιατί δεν ξέρει, αλλά γιατί βάζει πάνω από την υγεία και τη μόρφωση των μαθητών μας την οικονομία. Και σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να διαθέσω χρήματα για να προσλάβω εκπληρών εκπαιδευτικούς που θα απασχολήσουν και θα κάνουν μάθημα στις τάξεις που θα σπάσουν. Προφανώς υπάρχουν χώροι. Υπάρχουν χώροι. Το ζήτημα είναι αυτό. Και αφήνει δεκάδες χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς την ώρα που οι ανάγκες όλο και μεγαλώνουν. Και προσωπικό καθαριότητα σε κάθε επέκταση και ό,τι είναι απαραίτητο σήμερα που θα περιγράψω. Κύριε Κοκονά, και αυτό, και αυτό πρέπει να συνοδευτεί. Εμείς δεν λέμε, δεν χαμηλώνουμε τον πύχη. Αυτό να γίνει τώρα για την περίοδο της πανδημίας. Να φιλοξενωθούν μαθητές σε αίθουσες για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει σχεδιασμός για νέα σχολική στέγη που θα καλύψει τις ανάγκες μας. Ζούμε στο 2021 και έχουμε περίπου 100 υπόγειες αίθουσες και άλλες τόσες που βαθίστηκαν αίθουσες στο πολεοδομικό συγκρότημα. Δεν είναι αντικειμενικό αυτό. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κοκονά για την κουβέντα μας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.